Δεν τελειώνει η φάση, μένει ζωντανή. Είδε τι παίχτησε, τον άφησε έξω ο Γκούφη. Έβαλε τον Μούργο Γκούφη. Τραντάχτηκε το οριζόντιο δοκάρι. Το είχε πάρει 2-0 με τον Τζόλι μέσα αντί του Μούργου. Ναι, φυσικά. Καλά, θεωρητικά. Αυτό το παιχνίδι. Φάου. Σίγουρα του λέει. Διαιτητή σε γενικές γραμμές, εντάξει. Ψηλό. Καλό. Δεν είχε βέβαια και τη δύσκολη τη φάση. Όχι. Λεπτά του παιχνιδιού και στον χρόνο των καθυστερήσεων. Τώρα θα το σταυρώσει τον Γκαρσία με τον. Με το αποτέλεσμα. Νάτος. Τον Ελκατουρί που δεν έχει να προλάβει. Πασχίζει να προλάβει. Έχει βγει. Καλή ερώτηση. Αυτό μας δηλαδή είχε πιο πολλά στοιχεία ντέρμπι από το ΠΑΟΚ, από το Άρης Ολυμπιακός. Όπου από το μπούστι, τι σου έχει πιάσει. Ναι. Έστειλε την μπάλα για τρίτη φορά ο ίδιος ο Τζολής στο πρωτάθλημα στο Λοκάρι. Εκεί ανάμεσα που γαμιούνται οι άρχνες. Ναι. Αν η έπαιξη του Γκαρσία ήταν να το κρατήσει στον πάγκο για να έρθει, αν χρειαστεί να αλλάξει το μάτς. Άσε την έκανε την μπαλακή ο Γκαρσία τώρα. Καταπληκτική ενέργεια εδώ. Ραπτόπουλε, κάνε τη διατροφή Φουμουδού. Παρένθεση. Φαρσαλινός ματζάρης δάσκαλος. Έλα Γιάννη. Τη γλίτωσες πούστη. Έλα Βασίλη. Βασίλη. Τη γλίτωσα ρε μαλάκα. Δεν παίζουνε τίποτα. Περπατάνε. Το είχανε συνεννοηθεί φαίνεται. Τι να τώρα δηλαδή ο Τζόλης συνεννοήθηκε για το στήλο του δοκάρι ρε τρόμπα. Σε έκανε ο Πάο χωνή ρε μαλάκα. Χωνή σε έκανε. Τι χωνή ρε. Τι χωνή. Ποιος έχασε ευκαιρίες. Αυτή εμείς με το δοκάρι στο πέντε. Δεν βλέπεις το παιχνίδι. Άκουσα σε άπαλοι ρε. 45 πρωταθλήματα έχουμε και με 3 κάνετε ότι σας ήδη. Δεν είσαστε ήδη ο Μαδούλα είσατε. Έλα βρε. Άμα έβαζε τον Τζόλι άλλος ο μαλάκας 3-0 θα σας είχε. Παίξαν οι δικοί μας επίτηδες για μένα. Για να αναστήσουν τους πεθαμένους. Κάτσα, επίτηδες γιατί ρε Γιάννη όμως δηλαδή. Γιατί όμως θα το κάνουν. Ξέρω, θεωρείς δηλαδή ύποπτη την εμφάνιση του Ολυμπιακού. Υποπτότατη. Πολύ ύποπτη. Εννοείται. Τι εξυπηρετεί στον Ολυμπιακό να πάρει ένα βαθμό ή την νίκη ο ΠΑΟΚ, τι τον εξυπηρετούσε ας πούμε. Τίποτα. Κράτησε εκεί πέρα τους 10 βαθμούς διαφορά και 3 στο Καραϊσκάκι 13. Και κρατάει τον Γκαρσία στον ΠΑΟΚ. Άντε πες το Γιάννη. Καλή χρονιά. Έτσι. Έτσι. Άντε να πούμε τώρα, δεν καταλαβαίνουμε, μαλάκες είμαστε. Get out. Ενώ πέρα βάλανε κόλλα αυτοί, ήτανε 5 παίκτες και κοιτάζουν τους αρχιόνους. Βρε, άμα δεν ήταν ο Γκούφι να αφήσει το Μούρκολο το μάτς, 3 γκολ θα τρώει από το πιτσιρικά, θα σε γάμα για τα ράματα. Σιγά ρε που θα μου ρίχνε 3 γκολ να πούμε. Ο πιτσιρικάς. Πεθαμένη είναι ρε, πεθαμένη, περπατάγανε η δική μου. Για κλωτσές ήτανε. Εγώ έλεγα θα κερδίσουμε 2-0 εφόσον παίξουν 7. Καλά δηλαδή. Αυτοί παίξανε 4 και ήρθαν στην ισοπαλία. Έτσι είναι. Δεν παίξανε. Δεν παίξανε. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Ο Κοντοπούτανος μόλις τον ακουμπάγανε μέχρι κάτω να πει και χτυπιότανε. Ποιος ρε. Τον Ουάρντα λες. Όχι. Το Βιερινιά. Σε γάμισε ο Ουάρντα. Ναι. Σε πήρε το κέντρο ο Ουάρντα. Τίποτα δεν έκανε ρε. Ναι. Πεθαμένος είμαι ρε. Αλλά οι άλλοι περπατάγανε. Αν παίζανε υποφερτά, γιατί και στα Αγρίνιο δεν παίξανε καλά. Τα σέντερ μπάξου, πώς τα είδες ρε μαλάκα τα σέντερ μπάξου. Τους τρίπιους εκεί, τους Σεμέδο. Σεμέδο τι ήτανε ρε, ύποπτος. Ε? Χάλια. Χάλια, ε. Ήτανε, για κλωτσές. Για κλωτσές. Που κάνανε, τρακάρανε μεταξύ τους και φύγει η μπάλα. Τώρα τι λες τώρα. Πότε τα έχουν ξανακάνει αυτά και δεν τα βάγω. Μάλιστα. Πότε. Εντάξει, τέλος. Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Μόνο, ρωτάνε, κύριε Γιάννη. Ναι. Ρωτάνε δύο παλικάρια γνώμη του Γιάννη για εισβολή στο Καπιτόλιο. Αν θες, με λίγα λόγια, με 5 κουβέντες. Προβοκάτσια. Ποιανών. Απεδείχθη ότι ο Βάιντεν, πόσο λένε αυτό ρε το ο Biden. Ο Τζο Biden, ναι, Τζο Biden, ναι. Ότι έκλεψε ψήφους. Άσε με ρε Γιάννη, εντάξει. Έγινε Γιάννη. Έγινε αγόρι, μ' ακούσανε. Αυτό το λένε όλοι οι φίλοι μου οι Ελληνοαμερικάνοι. Ξέρεις, 30 Ελληνοαμερικάνοι ψηματίες βγήκανε. Έχεις φίλους Ελληνοαμερικάνους αρκετούς, Γιάννη.
κοστάρικα. Δώσε κάτι, δώσε ό,τι έχεις. 200 φίλους Αλλιών Αμερικάνους. Ναι. Πού τους βρήκες ρε ψεύτη? Greek Americans. Ρε ψεύτη, πού τους βρήκες? Αφού έχω και κουπάρους εκεί πέρα, τι να και μου πεις τώρα. 200 Ελληνα... Πού τους βρήκες ρε που στη 200 Αλλιών Αμερικάνους? Σου μοιάζω. Ε. Σου μοιάζω. Τι να με μοιάξει. Πέσα καλά, γιατί ο Μπούζος θα φωνάζει μετά με το Θωμαίδη, με το Νουρ. Ποιο Νουρ? Ποιο Νουρ? Αυτά κοιτάνε να σταθούνε. Πεθαμένοι. Τώρα να σταθούν οι πολυδιοκτησίες. Αυτοί που πυροβολήσανε το τζίλο, τι του κάνανε. Να δούνε το λογαριασμό του. Ναι, ναι, ναι. Εσείς το δίνατε το τζίλο ρε Πούστη. Να δούνε που κρύβονται σώπα ρε που τον πειράξαμε εμείς. Μπακ, άγια παιδιά εσείς. Άγια παιδιά. Τους διαιτητεύει συνέχεια. Δεν καταλαβαίνουμε τι είμαστε ζωντανά. Έτσι, μπράβο. Ρίξε πράγμα Γιάννη, μαζί σου είμαστε εδώ πέρα. Θα σε παίρνουμε στα καλά τα μάτια, μας τα λες. Το πέσανε σαν πεθαμένη έχει άλλη σημασία όταν το λέει ο μαλάτος. Μα τώρα εδώ πέρα δεν βλέπεις, ας πούμε, δηλαδή εγώ αγανάκτησα. Δεν είναι δυνατό να γίνονται αυτά τα πράγματα, περπατάνε στο κέντρο. Αντί να πούνε πάνω να τους πιέσουν, να τους πνίξουν, καθόντουσαν πίσω. Ο άλλος αντί να παίξει 4-3-3 σφιχτό με ένα δεκάρι. Σωστό. Ο άνθρωπος. Σωστό. Τρεις κόπτες και ένα δεκάρι. Σωστό. Σωστό. Μου είχε πιάσει εκεί πέρα και μου έκανε να μην πω να πω ότι μαλακία του ερχόταν. Το έχασε σήμερα ο Μάρτινς. Τελείωσε το μάτς γενικά. Το Μάρτινς σήμερα. Ναι, θα το έκανε κιόλας. Αν δεν έπαιρνε ο Μαύρος να ρίξει κεφαλιά. Καλά. Σήμερα ο Ολυμπιακός πήρε πρωτάθλημα και κράτησε Γκαρσία στον πάγκο. Στείλτε και ένα πριμ στον Πασχαλάκι εκεί. Στείλτε και ένα πριμ στον Πασχαλάκι. Βασίλη, δεν βγάλανε μια παλιά μπροστά. Μια την πλάτη. Τίποτα, τίποτα. Ναι. Πού τους βρήκανε? Τίποτα. Και μου βάλε δύο δεκάρια και πάση τούμπα με δύο δεκάρια. Έτσι. Πλάκα μας κάνει. Έτσι είναι, σωστό. Σωστό. Άτε, τα είπαμε μπράβο. Και εμείς συμφωνούμε λοιπόν. Σε αυτό. Εντάξει. Εντάξει Γιάννη. Γιαννάκη, καλό βράδυ Γιάννη, καλή χρονιά. Καλή χρονιά Γιάννη. Τους 200 Αμερικάνους δεν ξέρω. Τους 200 Αμερικάνους δεν πίστεψα. Τα άλλα όλα που είπες καλά ήταν. 199 είμαι. τα λέμε Γιάννη. Καλό βράδυ. Έγινε. Καλό βράδυ. Γεια λοιπόν. Ωραία. Όταν παίζει Ολυμπιακός καλό παιχνίδι είναι στο τέλος απόλαυση. Ο Γιάννης. Ένας Ολυμπιακός Ταλαντή και αύριο λέει θα μας μιλάνε για τη μεγάλη ευκαιρία και πώς η διαφορά των δύο ομάδων τελικά δεν είναι και τόσο μεγάλη. Ναι, καλά, τραγικό, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. RSI Club σχολιασμό. Μόνο από τον Αριανό Βασίλη. Έτσι. Ο Αριανός ο Κυριάκος, μας βλέπει ας πούμε το παλικάρι. Ναι. Τεράστιο μήνυμα και λένε εσένα αντιπαοκτσί, έχουν το θράσος που είπε τον Ουάρντα ότι δεν βλέπει το Σαλάχ. Έτσι είναι. Όταν του μιλά για μπάλα, αυτοί λένε απλά είσαι αντιπαοκτσί. Φύγαμε.